παρουσία του βασιλέως, του υπουργού και του υφυπουργού Εθνικής Αμήνης, καθώς και των αρχηγών των τριών επιτελείων και ανωτέρων αξιωματικών της βασιλικής αεροπορίας, διεξήχθη στην περιοχή Ναλιβερίου Ευβίας η πρώτη εθνική αεροπορική άσκηση υπό την επωνυμία Ίκαρος. Συμφώνως προς το καταρτιστέν σχέδιον, εχθρικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την υπηρετική Ελλάδα. Προς αντιπερισπασμόν, ερήχθη εναντίον του εχθρού ολόκληρος η δύναμης της πρώτης μοίρας αλεξιπτωτιστών. Στην άσκηση εχρησιμοποιήθησαν αληθινά πυρά. Στο τέλος έγινε ενώπιον του βασιλέως επίδειξης της λειτουργίας του αλεξιπτώτου.